Κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ τους ανθρώπους αυτούς δεν τους ήξερα ούτε φατσικός. Αλλά επειδή ξέρω τον εαυτό μου, λέω, και να είναι και κανένα στραβόξυλο θα στρώσει. Αλλά επειδή η γραμμή μου ήταν ευθεία, τίμια, ηθική και ευπρεπής, λέω, δεν μπορεί, θα ακολουθήσουν. Από εκεί και πέρα, όχι, με λυπήσανε αφάνταστα. Φαντάσου τώρα να έχεις έναν αντιδήμαρχο, αναπληρωτή δημάρχου, να του έχει δώσει τα πάντα, να κάθεσαι στην καρέκλα σου, στο γραφείο σου κτλ. Εν λευκό και να σου λέει να συλλιβανίζει μπροστά σε 30 άτομα, δήμαρχε, εγώ σε εκτιμώ και σε αγαπώ σαν τον πατέρα μου, και την ίδια στιγμή να σου έρχεται ένα λιβελογράφημα που να έλεγε μια αλήθεια, θα πω δικαιολογημένα. Ό,τι και με το αποκορύφωμα, ο δήμαρχος πρέπει να φύγει. Και υπέγραφε και ο ίδιος. Και να κοιτάω εγώ, μια τον ένα, μια το χαρτί, μια τον άλλο, μια το χαρτί. Και του λέω, αγόρι μου, λέω, αν με αγαπάς και με εκτιμάς, λέω, σαν τον πατέρα σου, ο Φουκαράς, ο Μακαρίτης, θα γυρνάει σαν σούβλα στο μνήμα του. Κατάλαβες. Και ένα άλλο πράγμα θα το πω, αν και δεν με πείραξε εμένα, είναι για να φανταστείτε τι πνεύμα επικρατεί κάτω. Έγινα προχθές τα εγγένεια του υδροελεκτρικού εργοστασίου. Ο Δήμος, ο Σερβίου Βελβεντού, έβαλε σε όλη την ιστορία σωρό λεφτά. Και επιπλέον πρόσφατα, προχθές υπέγραψα το ένταλμα, δώσαμε 300.000 ευρώ, 300.000 ευρώ για στεγανοποίηση της δεξαμενής του ΤΟΕΒ, που του ΤΟΕΒ είναι το... έτσι, το εργοστάσιο αυτό. Αν και έχει προβλήματα, τέλος πάντων, μην τα αναφέρουμε τώρα. Λοιπόν, είμαι δήμαρχος της περιοχής. Είμαι κατά τεκμήριο προϊστάμενος των ΤΟΕΒ της περιοχής. Είμαι παρόν εκεί και βγαίνει ο πρόεδρος. Αυτά ήταν μεθοδομένα κεντρικά, δεν το συζητάμε τώρα. Του ΤΟΕΒ μιλάει, καλεί τον πρώην δήμαρχο του Βελβεντού, τον κύριο Στεργίου. Κατάλαβες, το οποίο η προσφορά είναι, ας πούμε, τι είναι και ξέρω εγώ, και δεν καλεί να απευθύνουν ένα χαιρετισμό. Δηλαδή, για μένα, εγώ τώρα έχω δώσει δύο φορές συνέντευξη στο Larry King. Εμένα με βράβευσε ο Εθνάρχης ο Καραμαλής. Λοιπόν, και θα με νιάξει εμένα τώρα να μην τους χαρακτηρίσω τώρα, αλλά είναι γελίο, ρε παιδιά, να τους βλέπεις όλους εκεί, και ήταν μόνο ο σκληρός πυρήνας της ΜΚΟ. Ένας από τους νοικοκυρέους του Βελβεντού, τους καλλιεργητές, τους απλούς, δεν ήταν εκεί. Κατάλαβες, και τι κάνανε σε μένα τώρα, και είπα μετά το δεσπότη, λέω, σεβασμιότατε, λέω, σας σεβάστηκα, γιατί αλλιώς, λέω, αλλιώς θα γινότανε το σώσι εκεί μέσα. Κατάλαβες τι γίνεται. Δηλαδή, αυτό δεν είναι εκτροπή. Αυτό δεν είναι. Τι είναι, εσχρότητες. Εσχρότητες. Και βγήκε ο Περιφέρειας τώρα να τους ανακοινώσει με ενθουσιασμό ότι θα κατεβούν στις εκλογές αυτόνομοι. Έτσι. Αυτά είναι πυροδοτήματα. Ρώτησε τον υπόλοιπο κόσμο, ρώτησε τον δήμαρχο το τέτοιο, τι συμβαίνει, τι παίζει, τι κάνει. Ορίστε τώρα. Ξοδέψανε και αυτά τα λεφτά θα χρεωθούν στο Δήμο. Θα πούνε ότι θα δώσουμε για το Δήμο. Μιλάμε τώρα ίσως και 15 εκατομμύρια για ένα έργο καταστροφικό. Δηλαδή, δέστε τα λίγο. Μας τα πετρεφτά. Να δείτε τι πράγμα είναι. Περιοχή.